Σολομός με ζεστή σαλάτα από σπανάκι. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε 4 φιλέτα σολομού, 2 κρεμμύδια ξερά, 4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 2 σκελίδες σκόρδο, μισό ποτήρι κρασί λευκό, μία σακούλα σπανάκι φρέσκο ή από κατάψυξη, μία κουταλιά μουστάρδα, ένα ποτήρι νερό, λίγο ξύσμα από λεμόνι και χυμό λεμονιού, ένα ματσάκι άνηθο ή μάραθο, μία κουταλιά λάδι, αλάτι πιπέρι. Και είμαστε πάλι εδώ μετά την κάρτα υλικών. Τι καλά κορίτσια που έχω εδώ σήμερα στην κουζίνα. Μαζέψαν, κάνανε, σφουγαρίσανε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Νοικοκυρούλες, νοικοκυρούλες. Μπράβο σας. Να έρθετε πιο συχνά, γιατί περνάμε καλά μαζί σας. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, εντάξει. Εγώ είμαι έτοιμη, είσαι έτοιμη να με βοηθήσεις. Είσαι το κύριος πιάτο για σήμερα, είμαι το ξέρεις. Είμαι το κύριος πιάτο για σήμερα. Και τι είναι, σολομός. Και συνοδευτικό έχουμε το σπανάκι μας. Τέλειο, θρεπτικό. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Και επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεσαι να έχουμε και προτάσεις οι οποίες κοστίζουν και λιγότερο για τους φίλους μας, το συγκεκριμένο δεν έχει πάνω από 14-15 ευρώ στα 4 άτομα. Δηλαδή με 4 φιλέτα και έχουμε 2 όπως αυτό. Άρα θεωρώ ότι είναι μια πρόταση ωραία, οικονομική, νόστιμη. Έχουμε και το ψάρι μας μέσα σε αυτή την πρόταση. Μπράβο. Το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, τι θέλω να κάνεις. Θέλω να βάλεις λαδάκι ελαιόλαδο. Λαδάκι. Σου δίνω εγώ το κρεμμύδι το οποίο θα το τσιγαρίσουμε. Πόσο λαδάκι θα βάλουμε? Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Μία κουταλιά. Βεβαίως, είναι αρκετό. Τέλεια. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Κρεμμύδι και σκόρδο. Και εγώ έχω εδώ μάραθο, άνηθο μπορούμε να βάλουμε. Εγώ πήρα μάραθο νομίζοντας ότι θα έχει πιο έντονο το άρωμά του. Δυστυχώς επειδή δεν είναι εποχή του, δεν είναι άνοιξη ακόμα. Ναι. Δεν είναι τόσο δυνατό το άρωμα. Μπορούμε να βάζουμε άνηθο για ακόμα περισσότερη ένταση. Τέλεια. Αυτό θα το κόψω. Εσύ βάζεις μέσα. Ή μπορούμε να τα ανακατέψουμε λίγο μισό μάραθο, και λίγο άρωμα. Βέβαια. Ναι, ωραία ιδέα αυτή. Έχουμε πει ότι δεν υπάρχουν κανόνες πολύ στη μαγειρική. Μπορούμε να κάνουμε... δεν υπάρχει αστυνομία. Αστυνομία δεν υπάρχει στην κουζίνα. Κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Μπράβο. Και το σκόρδο. Και το σκόρδο. Κρεμμύδι και σκόρδο. Ναι, να τα σοτάρουμε λίγο, Έτσι. Να μαλακώσουν. Βεβαίως. Και φρέσκο μάραθο, εμένα μου αρέσει. Τώρα η αλήθεια είναι που το κόβω, μοσχομυρίζει. Αλλά οφείλω να πω ότι θα μου άρεσε πολύ να βάζω και άνηθο μέσα. Ναι. Ωραία, να έχει πιο έντονο λοιπόν. Λοιπόν, μην το βλέπετε πολύ, το θέλουμε έτσι, να είναι αρκετό. Εμένα μου αρέσει που βάζεις αρκετό. Ναι, και μου αρέσουν τα βόδια. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω. Βεβαίως, βεβαίως, περιμένω τη γνώμη σου, κορίτσι μου. Ωραία. Αυτό θα το βάλω πίσω, γιατί ήδη το κόψαμε. Μπράβο. Όπως θέλουμε. Εκεί το σκορδάκι και το κρεμμυδάκι. Το έχω εδώ μέσα, θέλει λίγο έτσι να το πάρει μπρος. Μάλιστα. Και έχουμε και φρέσκο κρεμμυδάκι στην σκέψη. Να σου πω, η μυρωδιά ήρθε τώρα εδώ. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Σου λέω και την άνοιξη που θα μπορούμε και έξω ακόμα από τα σπίτια μας να τον βρίσκουμε τον μάραθο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Αθήνα, Πεντέλη, στο βουνό, παντού, που βρίσκουμε φρέσκο το μάραθο πλέον. Και ψιλοκόβουμε το φρέσκο το κρεμμυδάκι και χρησιμοποιούμε όχι μόνο το λευκό του μέρος, αλλά χρησιμοποιούμε και το πράσινο. Α, ωραία! Τα χλιαράκια του. Βέβαια, ναι. Γιατί δίνουν και αυτά εξαιρετικό άρωμα επίσης. Τώρα πήρε μπρος εδώ. Το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι. Μια χαρά πάει. Θα πας εκπληκτικά, κορίτσι μου. Εμείς θέλουμε τώρα το κρεμμυδάκι εκεί να μαραθεί. Για να μπορέσουμε μετά να το σβήσουμε με το κρασάκι μας. Τι ωραία. Μ' αρέσουν πολύ οι συνδυασμοί που κάνεις με αυτή τη συνταγή. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Φρέσκο κρεμμύδι, σκόρδο, ξερό κρεμμυδάκι. Τέλειο. Και το βότανο. Θα μπορούσες να το ρίξεις τώρα το φρέσκο κρεμμυδάκι. Βεβαίως. Έλα, έλα. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε και αργότερα. Όχι, ανακατεύεις. Τέλεια. Τις διαταγές σου. Τι έχουμε κάνει εδώ όσον αφορά το σολομό που θα τον βάλουμε αργότερα. Έχω ζητήσει, έχουμε βγάλει την πέτσα του, γιατί αυτός ο σολομός δεν θα είναι ούτε τηγανιτός, ούτε στο γκριλ. Θα είναι τύπου ποσέ. Εμείς στο συγκεκριμένο μείγμα με τα κρεμμύδια μας, εκτός από το κρασί, θα ρίξουμε και νερό, γιατί θέλουν ζουμάκια αρκετά. Ναι. Αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε και για το σολομό. Ωραίο. Οκ, λοιπόν. Πάρα πολύ οκ, θα έλεγα. Μπράβο, κορίτσι μου.
Θα μπορούσα εγώ τώρα να πάρω τη θέση σου για να σε ξεκουράζω. Εννοείται. Αν θέλεις. Και εμείς τη δική σου. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε εμείς από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι κάνει η Ελένη. Έτσι, έχει ήδη αρχίσει και μας κομμυρίζει η κουζίνα. Ναι, ναι, αυτό. Εστέρα, ωραία μυρίζει το κρεμμυδάκι. Και θα βάλουμε το κρασάκι. Εμένα μου αρέσει να κρατάει λίγο το κρεμμύδι, δεν ξέρω εμένα εσείς. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Πολύ. Με προσοχή, κάθε φορά που προσθέτουμε, σβήνουμε δηλαδή το φαγητό, με προσοχή, γιατί το ενόπνευμα βγάζει και τη φωτιά του. Λοιπόν, ναι. Το αφήνουμε να πάρει, να διώξει όλο το ενόπνευμα, ναι, με τη θερμοκρασία που έχει και μετά θα βάλουμε και νεράκι. Ναι, γιατί μας είπες ότι θες να είναι λίγο ζουμερό. Θέλω να έχει αρκετά ζουμάκια. Αλάτι, απαραίτητο. Το αλάτι όταν το ρίχνεις και στην αρχή βοηθάει το κρεμμύδι να γίνει πιο γρήγορα. Μπράβο. Πιπεράκι. Οπωσδήποτε. Εγώ νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνταγή. Πάρα πολύ εύκολη. Οπωσδήποτε και εύκολη, γρήγορη. Και έχει πολύ ωραία υλικά. Ναι, γιατί και το σπανάκι κάνει πάρα πολύ καλό. Ναι, όπως και ο Σολομός, ναι, με τα λιπαρά του. Τώρα εδώ θα βάλω λίγο νεράκι εγώ. Περίπου ένα φλιτζάνι, Περίπου, ναι. Mm-hmm. Και αυτό το βλέπουμε. Πάντα είναι στο μάτι, νομίζω, με το νερό. Με κάποια υλικά της κουζίνας. Στη μαγειρική κυρίως. Ναι. Δεν ναι, έχεις δεν ακριβώς την ποσότητα στο μυαλό σου. Είναι, το βλέπεις και προσθέτεις ό,τι χρειάζεσαι. Τέλεια. Και αυτό τώρα θα σιγοβράσει και έτσι και το νεράκι θα γίνει ο ζωμός, γιατί θα πάρει το άρωμα από όλα τα υλικά μας. Κατάλαβες, Έστερ. Εγώ κατάλαβα, μαθαίνω. Στο μυαλό μου την έχω τη συνταγή τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λίγο λεμόνι. Χυμό λεμόνι, ναι. Χυμό από λεμόνι. Το οποίο θα το βάλουμε και αυτό μέσα, όχι ακόμα, σε λίγο. Δηλαδή αυτό πόση ώρα, περίπου κανένα δεκάλεπτο, ας πούμε. Υπολογίζουμε. Τώρα αυτό είναι ανάλογα. Δεκάλεπτο υπολογίζω μαζί με το σπανάκι. Okay. Μαζί με το σπανάκι. Γιατί εγώ τώρα θα βάλω το λεμόνι και μετά θα ρίξω το σπανάκι και θα το αφήσω να μαλακώσει όλο αυτό. Έτσι, αν θέλεις κάποια στιγμή να φτιάξεις κάτι γρήγορο, τα έχεις έτοιμα, γυρίζεις. Βέβαια. Και τώρα ξέρετε το σπανάκι. Το βρίσκουμε και στην αγορά, μέσα στη σακούλα. Πολλές εταιρείες το έχουν. Ναι. Πλημμένο, κομμένο. Έτοιμο για εμάς που δουλεύουμε. Πολύ. Πολύ. Λοιπόν, και βάζουμε και το σπανάκι μας. Το έχουμε κόψει το οποίο, κομμάτια. Ναι, φαίνεται πολύ, αλλά αυτό θα μαζέψει. Βέβαια, θα μαζέψει. Τέλειο. Κυρίες μου, είναι από τα πιο αγαπημένα μου φαγητά το συγκεκριμένο. Και είναι και ένας ωραίος τρόπος για να μαθαίνεις και τα παιδιά να τρώνε το σολομό. Γιατί συνήθως τα παιδιά τρελαίνονται για σπανάκι. Και μπορεί να μην τους αρέσουν τόσο πολύ το ψάρι. Ακριβώς. Λοιπόν, τι έχω κάνει. Έχω βγάλει το σπανάκι, το έχω αφήσει σε ένα μπολ. Mm-hmm. Και τώρα, μέσα στα υγρά που έχουμε εδώ πέρα, βάζουμε το ξύσμα από λεμόνι. Επίσης, τη μουστάρδα. Τέλεια. Το ανακατεύουμε καλά. Και ήδη έχει μυρίσει το ξύσμα από το λεμόνι αρκετά. Καλά, μυρίζει φανταστικά εδώ. Και τι κάνω τώρα. Κάτι πολύ απλό, τύπου... Σαν να ποσάρω το σολομό θέλω, γι' αυτό δεν ήθελα ούτε πολλά λίπη, δεν θέλω πολλά μέσα, μόνο τα υγρά. Ούτε την πέτσα. Ούτε την πέτσα θέλω. Δεν χρειάζεται, είναι άχρηστη σε αυτή την περίπτωση, Μπράβο. Και αυτό που κάνω είναι, έχω βάλει και τον αφήνω και βράζει. Δεν θέλει πάρα πολύ ώρα ο σολομός, εγώ πάντα το σολομό τον προτείνω μέτριο. Ξέρω ότι είσαι εμείς, μαζί μου σε αυτό, μαζί. Αλλά οι φίλες μας που δεν το τρώνε μέτριο το σολομό και το θέλουν καλοψημένο, τότε το αφήνουν και βράζει περισσότερο. Πάρα πολύ απλό. Πάρα πόση πολύ ώρα εύκολο. Περίπου, Ελένη. Αν θέλεις για περισσότερο, για ναι. περισσότερο υπολογίζω γύρω στα 15 λεπτά. Ωραία. Αλλά έτσι όπως τον θέλω και τον προτείνω εγώ το σολομό πάντα, είναι πολύ πολύ λιγότερο. Και τρώει και τις ουσίες έτσι, ναι, το ναι, ψάρι. Βέβαια. Βέβαια. Και τι ωραία με όλα αυτά τα αρώματα που έχει μέσα τώρα. Ωραία, και σε λίγο σερβίρουμε. Ναι, θέλουμε να μας δείξεις πώς πρέπει να το σερβίρουμε. Πολύ εύκολο, πολύ πολύ εύκολο. Και εδώ η Βάσια που έχει και λίγο corn flour, το χρειάζεται. Όταν θα βγάλω εγώ το σολομό από εδώ, θα προσθέσουμε το corn flour για ποιο λόγο, για να δέσουμε τη σάλτσα. Μπράβο. Να χρησιμοποιήσουμε και αυτήν γιατί έχει πολύ πολύ ωραία αρώματα. Το ξύσμα από το λεμόνι έχει δώσει εκπληκτικό άρωμα. Λοιπόν. Όπως είπαμε, τα δικά μας γούστα ζητάνε το σολομό να είναι μέτριος και όχι καλοψημένος. Και έτσι θα τα αφήσουμε για σήμερα.
Πάρα για τις φίλες μας όμως, είπαμε, όπως θέλουν εκείνες, ανάλογα το φτιάχνουμε. Βάσια μου, είναι έτοιμο. Έτοιμο, έτοιμο. Είσαι φοβερή. Βάζω λίγο για να... Λίγο cornflour που το έχεις ανακατέψει με νερό. Έτσι, ναι. Ναι. Και δεν έδεσε ήδη. Και δεν η σάλτσα μας. Την αφαιρώ εγώ για να μην μου πάρει περισσότερο. Και βάζω τη σαλάτα στο πιάτο. Τι ωραία. Ένα πολύ πλούσιο σε βιταμίνες φαγητό. Η σαλάτα έχει μέσα το σκόρδο, το κρεμμύδι. Έστε θα το φτιάξουμε. Οπωσδήποτε. Έχω ενθουσιαστεί. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε ότι θα το φτιάξετε. Ναι, ναι. Βάζω πάνω από το σολομό. Η σαλτσούλα που έχει πολύ ωραία γεύση. Βεβαίως. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμες. Κυρίες μου. Πάρα πολύ. Μπράβο, Ελένη μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι. Εγώ σήμερα προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με τη μαγειρή που κάναμε. Χαίρομαι και εγώ πολύ. Τι ωραία πράγματα που φτιάξαμε.